Δεν μπορώ να με ζήσω. Είναι η συγκλονιστική εξομολόγηση της Κέτης Φίνου για το οικονομικό της αδιέξοδο. Λόγω της κρίσης που μαστίζει τους ηθοποιούς. Αναγκάστηκε να αφήσει το σπίτι της στο Παγκράτη και από σήμερα θα φιλοξενείται στο σπίτι του ηθοποιού. Η ίδια άνοιξε την καρδιά της στο Star. Δεν θα έχω ούτε κοινόχρηστα ούτε ενίκεια στο μυαλό μου παρά μόνο το κινητό μου να βάζω μια κάρτα. Και θα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου άνετα μέχρι να μαζέψω κάποια λεφτά για να μπορώ να με ζήσω. Δράστηκε, ας πούμε, κάπου άστεγη και τη Φίνου. Άσχημος τίτλος. Άστεγη είμαι, θα πεις. Ναι, είναι άστεγη. Αλλά δεν θέλω να το πάρει ο καθένας και να το γράψει όπως θέλει αυτός. Η Άννα Φόνσου, ως πρόεδρος του Ιδρύματος, μας ξεναγεί στο σπίτι του ηθοποιού που φιλοξενεί άνεργους καλλιτέχνες. Γιατί θα φέρει αυτή κάτι έπιπλο από το σπίτι της και θέλει να το αφήσει. Της κυρίας Φίνου. Ναι. Εδώ είναι όπως θες και όπως είπα, το κάθε ένα δωμάτιο έχει και το μπάνιο του. Όλα τα έπιπλα είναι από δωρές. Το σπίτι του ηθοποιού έχει καφετέρια, βεράντα, βιβλιοθήκη, ακόμη και ένα μικρό θέατρο όπου ανεβαίνουν παραστάσεις. Από ηθοποιούς που αδυνατούν να βρουν δουλειά. Είναι πάρα πολύ λίγα τα θέατρα που παίζουν ολόκληρη την εβδομάδα και αν πληρωθούν, δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά δυστυχώς, για να πληρώσουν ούτε κανένα ενίκιο. Με ένα μεροκάματο που μπορεί να είναι 50 ευρώ τη βδομάδα, έτσι δεν ζεις. Στο δωμάτιο 12 μένει και ο Ανδρέας Μπάρπουλης με την οικογένειά του. Έχουν το δωμάτιό τους, το μπάνιο τους, έχουν το κοντίσιον, έχουν φαΐ μεσημέρι βράδυ το οποίο μας το δίνει ο μακαριότατος και θέλοντες φίλες μου στην καθαριότητα και τα έξοδα, τα λειτουργικά τα πληρώνω εγώ. Ως πότε βέβαια. Η Κέτη Φίνου δέχτηκε την πρόσκληση της Ανασπόνσου και θέλει να κάνει μια νέα αρχή. Ένα νέο σπιτικό και μια νέα δουλειά. Βρίσκομαι σε δουλειά τώρα. Μπορεί να είναι εκτός επαγγέλματος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, άντε αρχές Οκτωβρίου, σκοπεύω να δουλέψω τόσο πολύ ώστε να πάω σε ένα σπίτι και να μ' αρέσει έτσι. Δικό μου. Η αγαπημένη ηθοποιός δεν το βάζει κάτω. Παλεύει για να ξανασταθεί στα πόδια της χωρίς να χάνει το χαμογελό της.